Μα μη στενοχωριέσαι. Γιατί στενοχωριέσαι. Μα γιατί να μη στενοχωριέμαι, επειδή έχει λεφτά. Μα είναι με τον Ιταλό Ιππέα τώρα, μη σκά. Παιδιά, όλα θα είναι γίνουν. Ένα κορίτσι που έχει βιώσει τη μία ματέωση πίσω από την άλλη. Καταρχήν και μόνο το να πεθάνει η μαμά σου σε τόσο μικρή ηλικία, αυτό σε καταστρέφει. Καλά, τώρα ένα. Αυτό είναι κάτι εντάξει. Που συμβαίνει. Το να είναι ο πατέρα σου, ας πούμε, να, σε έχει, να σου παίρνει τα χρήματα, να μην σου δίνει τη χαρτζηλή και να πάρει το κλειφιτζούρι. Δεύτερο. Μεγάλος να νιώθει ότι είσαι, είσαι παρήσακτη. Πολύ δυνατό σε μεγάλο επένδυτη. Πολλά παιδιά μεγαλώνουν με τον ένα γονέα. Είτε βάσει διαζυγίου, είτε γιατί κάποιο έχει πεθάνει. Βεβαίω, αλλά. Άλλα παιδιά μεγαλώνουν και στον πόλεμο. Δηλαδή, εντάξει, μην το κάνουμε τόσο τραγικό. Έχασε τη μητέρα τη, δεν υπάρχει. Μεγαλύτερος πόνος, αλλά η ζωή συμβαίνουν και αυτά. Προχωράνε τα παιδιά. Είχε πατέρα. Μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος, θέλω να πω, υπήρχε και σπίτι, υπήρχε και οικογένεια. Μην τα κάνουμε όλα ακραία. Από εκεί και μετά είναι δικιά της επιλογή. Σαν τη μάνα τίποτα. Νομίζω εγώ είμαι πρώτη που το λέω. Έχει... Αλλά εντάξει, υπήρχε το υπόλοιπο περιβάλλον. Καλό, κακό υπήρχε. Σκέψω και... άλλα παιδάκια που γεννιούνται και δεν έτσι, υπάρχει κανείς και μπαίνουν σε ένα ορφανοτροφείο. Που κι αυτό πάλι καλά, αλλά δεν μπαίνουν ούτε εκεί και τα βλέπεις στους δρόμους. Δεν το συζητάμε και μην πάμε τώρα στο ότι υπάρχουν και παιδιά κοιτάμε, στον τρίτο κόσμο. Κατάλαβε, σου λέω. Έχουμε περίσσια συμπόνια για όλου του ανθρώπου που νιώθουν ότι δεν έχουν τύχη, είτε μικρή είτε μεγάλη. Νομίζω πω και στα προσωπικά τη δεν έχει σταθεί πολύ τυχερή. Εννοείται, δεν θα κλάψω. Επιλογή. Πολύ δεν κλάψω. Επιλογή μα είναι ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μα. Δεν είναι θέμα τύχη. Περνάει ένα και λέει αυτό θα είναι η σχέση σου. Εμεί επιλέγουμε. Το μυαλό μα. Ναι, και η καρδιά μας και η ψυχή μας που πολλές φορές. Άμα οι ανάγκες μας είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος μας κάνει να περνάμε άσχημα, επιλογή μας είναι. Ναι, επιλογή μας απλά μερικές φορές. Να μιλάμε για μικρά παιδάκια που δεν έχουν γνώση. Και είναι και άλλα τα δεδομένα της ζωής γενικότερα, το οποίο εμείς μπορεί και να μην κατανοούμε καν. Το πώς έχει μεγαλώσει η Χριστίνα, η Αθηνά, όλο Χριστίνα τη λέω. Ναι, και πώς έχει τραφεί και πώς έχει μάθει ότι είναι η ζωή. Φαντάζομαι δεν έχει καμία σχέση με το πώς έχουμε μάθει εμείς ότι είναι η ζωή. Και δεν θα μάθετε, εμείς θα μάθουμε. Οπότε. Καλά, ναι, μας χωρίζει τα ένα και όπως έλεγα και πριν, και φανταστείτε πώς θα ήταν η ιστορία εάν έμεναν μαζί η Χριστίνα με τον σύζυγό της, κάναν το παιδί, είχαν σχέση με την Ελλάδα, είχαν το νησί τους, κάναν μια επιχείρηση. Θα έχει αλλάξει η ιστορία εντελώς. Από έναν θάνατο και μπορεί και της χώρας. Μπορεί και της χώρας. Μεγάλη, μεγάλη οικογένεια, μεγάλη και δύναμη. Όταν πουλήθηκε ο Σκορπιός και έφυγε η Έγλη και λάμψη από τη χώρα, δεν ήταν το φοβερό πλήγμα της οικονομίας, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα ένα μέσο προβολής της χώρας.